7. Την επόμενη φορά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επί των άρθρων. Από το πρωί επί των άρθρων μιλάμε. Κύριε συνάδελφε, επί των άρθρων μιλάμε, το καταλάβατε. Εσείς επί των άρθρων θα έπρεπε να είχατε μιλήσει ως εισηγητής το πρωί. Δευτερολογία κάνατε. 8 λεπτά δευτερολογία, που σας άφησε και 9. Σας παρακαλώ. Επί των άρθρων ήταν. Έχει το λόγο, κύριε Καλοπούλου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν υπησέλθω σε ζητήματα του υποψήφιση νομοσχεδίου, επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο πάνω στον τρόπο που η κυβέρνηση δυστυχώς εξακολουθεί να νομοθετεί. Δεν είναι μόνο οι αντισυνταγματικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Το συχνό στίβαγμα δεκάδων σελίδων νομοσχεδίου σε ένα μόνο άρθρο, το άρον-άρον κλείσιμο της Βουλής. Στο Β' θερινό που διανύουμε, παρακολουθούμε έκθαμβη μια βιομηχανία τροπολογιών. Τροπολογίες άσχετες, εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες, τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, τροπολογίες φωτογραφικές, τροπολογίες που ψηφίζονται χωρίς κανένας να ξέρει το περιεχόμενό τους. 50 και μετρήσαμε μόνο στο νομοσχέδιο για τα δάση. Πρόκειται, κατά τη γνώμη μας, για μια πραγματική αλλίωση της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας και αυτό και μας εξοργίζει και το καταγγέλουμε. Με ένα νομοσχέδιο λοιπόν που φέρνει το μακροσκελή και παραπλανητικό τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, ενώ απλά θα μπορούσε να φέρει το κωδικό όνομα «Όποιον πάρει ο χάρος», η συγκυβέρνηση με περισσή βαγιασύνη επιχειρεί να κλείσει ζητήματα και να τακτοποιήσει εκκρεμότητες υπέρ ολίγων και εναντίον πολλών, όπως εξάλλου το συνηθίζει. Οικονομικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και άλλες πληγές του Φαραώ απασχόλησαν και θα απασχολήσουν άλλους συντρόφους μου. Θα αναφερθώ μόνο σε 3 ζητήματα και ξεκινώ με το άρθρο 152 του νομοσχεδίου για την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης προκηρύξεων στον τοπικό τύπο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση στερεί πόρους από τις περιφερειακές εφημερίδες με συνέπεια να τις καταστήσει περισσότερο δυσλειτουργικές ή να τις οδηγεί σε κλείσιμο. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για επικράτηση ισχυρών τραστ του τύπου στις επαρχιακές πόλεις, ενώ ταυτόχρονα θα εξαφανιστούν τοπικές εφημερίδες με ιστορία και συμβολή στην πληροφόρηση, στον πολιτισμό και τη δημοκρατία σε κάθε περιοχή. Ήδη με τη σκανδαλώδη τροπολογία που ψηφίσατε χθες δημιουργείται ένα ισχυρότατο μονοπόλιο στον τύπο και σήμερα, εφόσον επιμένετε στην υπερψήφιση του εν λόγω άρθρου, θα καταφέρετε ένα καθοριστικό πλήγμα στα μίντια της περιφέρειας, εντείνοντας την προνομιακή θέση των τόσο ανεκτικών και γενναιόδωρων με την πολιτική σας μεγάλων εφημερίδων της διαπλοκής. Ομνύει η κυβέρνηση τον ανταγωνισμό, τεμαχίζει και ξεπουλάει τη ΔΕΗ χάρη του ανοίγματος στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Έχει προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση τεράστιου μέρους του δημόσιου πλούτου στο όνομα φυσικά του ανταγωνισμού. Κι όμως στην περίπτωση του τύπου η δημιουργία καρτέλ δεν την ενοχλεί. Καταλαβαίνουμε. Πρόκειται για το αναγκαίο δώρο στα διαπλεκόμενα μέσα που τόσο σας στήριξαν και τόσο σας στηρίζουν. Με λίγα λόγια, και επειδή το ζήτημα δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, στην εποχή της κρίσης δεν διστάζεται να θυσιάσετε βασικά και κεκτημένα του αστικού πολιτισμού, όπως είναι ο πλουραλισμός στην ενημέρωση, και να καταφέρετε ένα ακόμα χτύπημα στο μαλακό υπογάστριο της δημοκρατίας. Συνεχίζω με την τροπολογία που αφορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχουμε φέρει επανειλημμένα το θέμα στη Βουλή. Εγγυηθήκατε δάνεια 245 εκατομμυρίων, τα οποία έχουν προσαυξηθεί με τόκους υπερημερίας. Εν τούτης, καταφέρατε το Μέγαρο να φτάσει στο οριακό σημείο να μην διαθέτει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση, έχετε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό φωτογραφικό καθεστώς που επιτρέπει
επί της ουσίας οργανισμός να εξαιρείται από τη φορολογική νομοθεσία, την ασφαλιστική νομοθεσία και τον ΚΕΔΕ. Αυτό το καθεστώς δια των παρατάσεων προσπαθείτε να το καταστήσετε μόνιμο. Σας ρωτάμε ευθέως, γιατί διαρρέετε διάφορα κατά καιρού στον τύπο, ενώ δεν φέρνετε την οριστική πρότασή σας προς συζήτηση για το Μέγαρο στη Βουλή. Επίσης, έχουμε καταθέσει ήδη από τις 6 Μαΐου πολυσέλιδη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων με την οποία ζητάμε όλα τα οικονομικά στοιχεία για το Μέγαρο. Γιατί κατά παράβαση του κανονισμού της Βουλής 3 μήνες μετά δεν έχετε απαντήσει? Γιατί αποφεύγετε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο? Γιατί κρύβετε τα στοιχεία από τη Βουλή και τον ελληνικό λαό? Τι αποκρύπτετε και τι φοβάστε? Επόμενη παράγραφος της ίδιας τροπολογίας, πνευματικά δικαιώματα. Η τροπολογία, όπως τονίζεται ρητά στην αιτιολογική έκθεση, αφορά μελλοντικές εισαγωγές προϊόντων πληροφορικής από την Ασία στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Με την παράγραφο αυτή, ο εισαγωγέας δεν οφείλει την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία μετακυλίεται στον πολιτή. Για ποιο λόγο αυτή η ασυλία των εισαγωγέων? Από πού αντλούν το δικαίωμα να μην καταβάλουν πνευματικά δικαιώματα και να επιβαρύνονται οι πολιτές τους, οποίους ήδη έχει μπλήξει η πολιτική σας? Επίσης, ο εισαγωγέας μπορεί να πωλεί μέσω διαδικτύου τα προϊόντα. Τι θα γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πώς θα εισπράτεται η αποζημίωση? Τι απαντάτε στην πιθανότητα ο πολιτής να αυξάνει την τιμή των προϊόντων, μετακυλίοντας έτσι το κόστος στον αγοραστή, με αποτέλεσμα να πληγούν οι καταναλωτές? Απλά πράγματα. Κατά τη γνώμη μας, θεσπίζεται ακόμη μία ασυλία για την Κόσκο. Μετά από τόσες χαριστικές ρυθμίσεις, έρχεστε σήμερα να τους εξαιρέσετε και από την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων. Το αν και πώς θα εισπραχτούν αυτά δεν σας ενδιαφέρει, γιατί απλά δεν σας ενδιαφέρει ο κόσμος που ζει από τα πνευματικά δικαιώματα. Θα θέλαμε πάντως να μάθουμε τι γνώμη διατύπωσε για την τροπολογία αυτή ο ΟΠΗ, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ή μήπως δεν ρωτήθηκε καθόλου. Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, εμείς, επενδύοντας σε μια ρεαλιστική ουτοπία, για να χρησιμοποιήσω μια εξαιρετική έκφραση του Προέδρου μας, αναφορά στον αείμνηστο Πουλαντζά, η οποία προκάλεσε την χλέβη της κυβερνητικής εκπροσώπου. Ακούστε, ακούστε τι είπε, αναφωνούσε σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, εξηγώντας στον απλό λαό ότι ουτοπία είναι ουτόπος και αναφέρεται σε κάτι που δεν υπάρχει. Εμείς λοιπόν, έχοντας κατά νου διάφορες ρεαλιστικές ουτοπίες που άλλαξαν τον κόσμο, θα αγωνιζόμαστε έτσι πολλά από αυτά τα ρεαλιστικά που ψηφίζετε με κατασκευασμένες πλειοψηφίες που δεν αντιστοιχούν στην κοινωνία και ρεαλιστικά οδηγούν σε πλήρη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, σε πλήρη κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων κερδισμένων με αίμα, οδηγούν σε ρεαλιστική αδρανοποίηση της δημοκρατίας, σε ρεαλιστική εκποίηση του δημόσιου πλούτου και θέτουν σε ρεαλιστικό κίνδυνο ακόμα και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Θα αγωνιζόμαστε, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε η αριστερά. Αυτό μάθαμε να κάνουμε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε μέχρι τους αιώνες. Προσκυνάμε τις ουτοπίες και τους ανθρώπους που πίστεψαν και πάλεψαν για αυτές, γιατί διαφορετικά θα ήμασταν ακόμα με τις αλυσίδες και τις μπάλες στα πόδια, που πιθανόν μερικοί από εσάς αυτό να ονειρεύεστε. Και για να εναρμονιστώ και εγώ με το κλίμα των ημερών, ακριβώς επειδή επενδύουμε σε ρεαλιστικές ουτοπίες, όταν έρχεται η στιγμή να διαλέξουμε ανάμεσα σε γήπες και αρπακτικά και έναν περίφημο λαό, περήφανο λαό που κατακλείζει τους δρόμους φωνάζοντας «έχουμε πατρίδα και όχι απικία», εμείς συντασσόμαστε με αυτό το λαό και φωνάζουμε επίσης «έχουμε πατρίδα και όχι απικία». Ευχαριστούμε πολύ.